καλεσμένους μας να ξεκινήσει η κουβέντα, να δούμε τι θα γίνει και πού πάμε. Καλημερίζω και καλωσορίζω, τους έχετε δει, τον κύριο Κουλία, τον κύριο Γεωργίου και τον κύριο Δίπλαρο. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κύριε Κουλία, μου θυμίζετε τους τζαναμπέτιδες που όλα σας θένε. Μιλάω για τον Νικόλα, για σας. Έτσι, πάει ο πρόεδρος, τα βρίσκει με το Ακέλ, τσουκ, πετάγεστε εσείς, σας ενοχλούν όλα. Εν από τους παραλληλισμούς, θέλω να θυμίσω ότι η αμάτια αναλήψη των καθηκόντων του κ. Χριστόφια, πρώτη επίσκεψη στον Gordon Brown και μετά κατέβημα στο πρώτο έτος διακυβερνήσεως του κ. Χριστόφια. Ήρθε ο κ. Μπαν Κι Μουν, επισκέφθηκε το ούτω καλούμενο προεδρικό του κ. Ταλάτ και για να τον εσωφαρίσουμε εμείς, με τη νέα διακυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ είπε ότι εδώ είχαμε προεδρικές εκλογές η κοινότητα. Το κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ηνωμένων Εθνών μας υποβάθμισε. Δηλαδή, έναν μεταξύ Χριστόφια Αναστασιάδη. Και να θυμίσω ότι κατά τον αυτόν και ίδιον τρόπο, όταν αναλαμβάνει ο κ. Χριστόφιας, υποστηριζόταν από τον κ. Αναστασιάδη τα πρώτα 3,5 χρόνια. Υπάρχει και δήλωση του σημερινού Προέδρου ότι αυτόν έκανε. Και θα έλεγα ότι όλα αυτά που συμφώνησε ο κ. Χριστόφιας, κοινά ανακοινοθέντα, γενναιόδωρες προσφορές και όλα αυτά. Έγραφον Τάουνερ, συμπυκνωμένα όλα τα αποδεχτεί. Δηλαδή το 50% τη δουλειά το έχει κάνει ο κύριος Χριστόφιας και πήρε τη σκητάλη αντάξια και αξιοπρεπώς ως γνήσιος διάδοχος ο κύριος Αναστασιάδης και συνεχίζει το έργο. Και δεν είναι από ιδιοτροπία που αντιδρούμε. Μακάρι να ήταν ιδιοτροπία μαζί. Δηλαδή. Μακάρι να ήταν έτσι. Εδώ τα πράγματα μιλούν από μόνα τους και θέλω να ξεκινήσω από τη δήλωση που έκανε ο κύριος Αβέροφ. Και είπε, εάν το κείμενο που έχουμε μπροστά μας ικανοποιεί το πλαίσιο που θέσαμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά, ας προχωρήσει ο πρόεδρος. Όμως αυτό το κείμενο δεν χρειάζεται ένας ειδικός στα νομικά ή στα συντάγματα για να γνωρίζεις, να έχεις κατάρτιση. Μιλά από μόνο του. Είναι για πρώτη φορά που η πλευρά η δική μας απριόρι, χωρίς κανένα λόγο και από το ξεκίνημα, του ζήνουμε κυριαρχία, ανιθαγένειες, καταλήπα εξουσίας. Αυτά μιλούν. Δηλαδή υλοποιούν τους βασικούς στόχους των Τούρκων, όπως τα ξεκίνησα με την έκθεση του Νιχάτε Ρίμ, ότι εδώ πρέπει να ανακτήσουν την Κύπρο. Και δυστυχώς αυτό θα συμβεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επί τούτου και ούτε θα μας χαριστεί και κανένας δηλαδή. Αν εμείς ήδη θέλουμε να έχουμε να αποδεχτεί αυτά πριν καν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, φανταστείτε ποια θα είναι η πορεία. Αυτόν όπως εξελίσσεται αυτό το κύριο ανακοινωθέ, το οποίο δεν μιλούμε για ανακοινωθέ, είναι κατ' επίφαση ανακοινωθέ. Είναι μια ουσιαστική και δραστική συμφωνία, η οποία δίνει στους Τούρκους όλα τα στρατηγικά σημεία τα οποία επιζητούσαν. Και μπορεί να γράφουμε ανακοινωθέ, αλλά είναι εκτεταμένη συμφωνία που τα παίρνουν όλα από την αρχή. Τι θα γίνει με τους επίκους, τι θα γίνει με τα στρατεύματα κατοχής, τι θα γίνει με τα εγκυητικά δικαιώματα, τι θα γίνει με την επιστροφή των προσφύγων, τι θα γίνει με τη λειτουργία του πολιτεύματος. Εδώ, όπως είναι όλα διατυπωμένα, έρχονται όλες οι κρίσιμες διατάξεις του σχεδίου ΑΝΑΝ, εισέρχονται μέσα, αποκτά η Τουρκία έναν κρατήδιον καθαρά τουρκογενές στην πλευρά της και όχι μόνο δεν σταματάει εκεί το θέμα, αλλά με το συνοθήλευμα της λύσης που θα δοθεί της κατεπίφασης νομοσπονδίας αποκτά λόγο και στην κάτω πλευρά, οπότε θα είμαστε και στο άλλο κομμάτι, στο έλεος της Τουρκίας. Και η Τουρκία είχε μια παράδοση. Ήβροι, Τενέδη, Κωνσταντινούπολίτες, Μικρά Ασία, δεν σηκώνουν αστεί άνθρωποι. Εδώ πρόκειται για ένα εθνικό ξεκαθάρισμα. Τώρα η Τουρκία διαλυνιάστηκε για τους Τουρκοκυπρίους και τους έφερε επίκους από την Ανατολή. Τούντες χιλιάδες ούλες, για να γίνει τι. Γιατί στα μη χωριά έγεμισε τα τζαμιά. Γιατί ανέσκαψε τους νεκρούς από τα νεκροταφεία. Γιατί αφαίρεσε κάθε τι το ελληνικό. Η Τουρκία. Και μας τα λέει όχι στα λόγια. Έργα και πράξεις. Έκαμε την έκθεση Νιχάτε Ρίμ το 56 για ανάκτηση Κύπρου. Έκαμε την εισβολή του 74 από τους ανεγκέφαλους τους δικούς μας. Δώσαμε την ευκαιρία να πατήσει στη γη μας. Και τουρκοποιεί τα πάντα. Εμείς τώρα θα έρθουμε και από πάνω να την νομιμοποιήσουμε εν ονόματι λέει του ρεαλισμού και γιατί θέλουμε λύση. Έχει κανένα νούσιμο άνθρωπο που θέλει λύση, αλλά λύση είναι η οποία να αποδίδει ένα δημοκρατικό πολίτευμα στο οποίο όλοι οι πολίτες είναι διασφαλισμένοι. Και ξανακούσετε, σας παρακαλώ, το 18% να είναι από πάνω από το 82% που συμβαίνει τώρα. Τώρα
σε αυτά τα οποία έχει πει ο, ο συνάδελφος Ζαχαρίας. Και μου θέλει έτσι λίγο πολύ να το παίξει ότι είναι ο πατριώτης, ο σούπερ πατριώτης και οι υπόλοιποι και στο πάνελ εδώ, αλλά και εκτός του πάνελ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι, αν μη τι άλλο, ομοιοδότες, προδότες, γιατί είμαι σίγουρος ότι και το επόμενο διάστημα αυτό θα ακούσουμε. Είναι ο, κρίνεται ο καθένας και με τα όσα λέει. Έχει πει ο Ζαχαρίας ότι οι Τούρκοι, λέει, τα παίρνουν όλα από την αρχή μέσα από αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Αυτό έχει πει και το έχω καταγράψει. Και συμπληρώνοντας την πρότασή του, είπε το εξής: δεν μας έχουν πει για τους πρόσφυγες, για τους έπικους, για το ένα, το β και το γ. Το ένα, το β και το γ. Τα στρατεύματα κατοχής και σου πάρουν 15. Κατοχής και τα λοιπά, και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν έχει το ένα και το άλλο. Αγαπητέ Ζαχαρία, εγώ θα σου, θα σου πω για τελευταία φορά κάτι. Ναι. Όταν θα μιλώ, δεν θα με διακόπτεις. Κακοφέρεστε σου, αλλά όταν θα μιλώ, είμαι εδώ και δεν πρέπει. Εσύ δεν θα με διακόπτεις. Όπως δεν σε διέκοψα και σε έχω ακούσει υπομονετικά να λες και να διαστρεβλώνεις τα πάντα. Εγώ θα λέω και θα πάρεις απαντήσεις. Εσύ να σε σιγουριστεί. Πέμπω καμιά διαστρέβλωση να ξέρουμε. Το μία να μου πεις. Ακούστε τι έχει, τι έχει πει ο αγαπητός Ζαχαρίας κατά τα άλλα. Τα παίρνουν όλα από την αρχή, ύστερα διερωτήθηκε για τα στρατεύματα, για τους έπικους και τους πρόσφυγες. Ας ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ο κύριος Κουλίας. Τι παίρνουν τελικά, στην αρχή ή στο τέλος. Από τη μια μας λέει ότι στο κοινό ανακοινωθέν τα παίρνουν όλα, και ύστερα μας λέει ότι δεν καταγράφονται τα πάντα. Εμείς λέμε αυτό το οποίο έχω προαναφέρει, ότι είναι ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο θα προχωρήσουμε μέσα στις συνομιλίες. Και εκεί θα συζητηθούν όλα στο τραπέζι. Κάπου θα υποχωρήσουμε, κάπου θα διεκδικήσουμε, ακριβώς για να μπούμε σε ένα διάλογο, για να βρούμε επιτέλους μία λύση. Έχει πει και το εξίσου σημαντικό. Και το χαιρετίζω. Γιατί εδώ δείχνουν και τη γύμνια τους κάποιοι που δεν μπορούν να μιλήσουν με επιχειρήματα και μιλούν με συνθήματα. Δεν χρειάζεται, λέει, να είσαι ειδικός, γιατί το κοινό ανακοινωθέν μιλά από μόνο του. Λυπούμε να παρατηρήσω. Σε αυτή την περίπτωση, για να μπορεί να κρίνει κάποιος το κοινό ανακοινωθέν ή τη λύση, πρέπει να είναι ειδικός. Είναι γι' αυτό τον λόγο, κύριε Ζαχαρία Κουλία, που έχουν δημιουργηθεί ομάδες Κυπριακού στο Προεδρικό με τις εισηγήσεις όλων των κομμάτων που έχουν αποστείλει ονόματα τα οποία υιοθετήθηκαν από τον Πρόεδρο και είναι στις ομάδες επιτροπών του Κυπριακού Προβλήματος και των Διαπραγματεύσεων. Και όταν και εφόσον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέψει από τη σημαντική συνάντηση που θα έχει σε μία ώρα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, εκεί θα αναλυθεί και στον κυπριακό λαό μέσα από τις ομάδες που έχουν συσταθεί τι είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε το κοινό ανακοινωθέν. Κάποιοι μας δίνουν την εντύπωση, αγαπητέ Παναγιώτη, και θα το πω ευθαρσώς και ως νέος πολιτικός, ότι δεν θέλουν λύσεις στον κυπριακό. Κάποιοι και κάποιοι θα διαφωνήσουν. Και όταν ακόμη θα τους πούν, ξέρετε, η δουλειά η λύση να πάτε στο σπίτι σας, θα μας πούνε, ξέρετε, δεν έχει δρόμος, είναι χωματόδρομος, κάντε μας τον άσφαλτο. Κύριε Γουλία. Ανοησίες του χειρίς του είδους. Είναι λυπηρό δηλαδή. Μα νομίζουν ότι μολύθινη η λογική μας. Ευτυχώς έχει ένα κομμάτι του κυπριακού λαού που δεν είναι μολύθινη ούτε η λογική μας, ούτε η σκέψη μας και διαθέτουμε τον κοινό μέσο νου. Όλα αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Δίπλαρος, γενικότητες και οριστείες, δεν άγγισαν ποσός και καθόλου την ουσία του ζητήματος. Τέλεια πρώτα, αν ήταν έτσι τα πράγματα και έπρεπε να ξεκινήσει ο κύριος Αναστασιάδης όπως το ξεκίνησε σήμερα, τι έκαμε ένα χρόνο. Ελιάζε Μπαρούτη δηλαδή. Τι έκαμε ένα ολόκληρο χρόνο. Και δεν είναι ο ίδιος που έλεγε, κύριε, εγώ είμαι σπουδαίος, κύριο, ψηφίστε με. Και δεν πρόκειται να δεχτώ το σχέδιο ΝΑΡ ή άλλον παρόμοιο. Και είναι ο ίδιος που αυτοδεσμεύεται και έλεγε, κύριε, μα τούντε διαδικασία που κάνουμε 40 χρόνια, εγώ δεν πρόκειται να την κάνω. Εγώ θέλω να βάλω πλαίσιο στο οποίο να βάλουμε τις σωστές αρχές και το πλαίσιο που θα συζητήσουμε με τους Τούρκους. Η Παταγό είναι ο ίδιος. Και μάλιστα επισκάλιζε τον Αρχιεπίσκοπο. Ορθώς του επισκάλιζε. Και ορθώς τον υποστήριζαν όλοι ότι επιτέλους εδοκιμάσαμε την διαδρομή. Διότι αν ήταν έτσι, γιατί ενελήθηκε, ας πούμε, στα 10 χρόνια του Κληρή, στα 5 του κυρίου Χριστόφια και ούτω καθεξής. Άρα, σωστά εστηρίχθη ο πρόεδρος στον ένα χρόνο, αλλά δεν άντεξε την πίεση. Έκαμε ό,τι είχαμε με την οικονομία. Μόλις του βάλαν το πιστόλι, να τον κάτω. Η οικονομία κατεστράφησε. Μια ανοιχτή. Και δεν νομίζω ότι θέλει ερμηνεία το κοινό ανακοινωθέν ή τούτα ούλα που καταλόγησε ότι εγώ απονέμω πιστοποιητικά πατριωτισμού για μειοδότες και προδότες. Μόνος του τα συγκόφηκε με το μυαλό του, ο φίλος μου ο Δίπλαρος.
Όταν δεν έχουμε επιχειρήματα, αρχίζουμε. Θέλουμε σοβαρότητα, θέλουμε υπευθυνότητα, θέλουμε ενότητα. Ποτζίν που λένε και ο Χριστόφια. Η πρώτη κουβέντα που λένε ήταν η ενότητα. Τώρα αγωνιστήκαν το οι κύριοι. Η ενότητα και η κόντρα ενότητα. Μα καλά, είναι ένα αυτονόητο ότι άμα χειρίζεσαι το μέλλον του τόπου πράσι, σωστό κύριο. Και τούτα όλα τι χρειάζονται. Τούτα όλα τα λένε τι γαρνιτούρε για να αποφεύγουν την ουσία. Όταν λέει ότι πηγάζει η κυριαρχία από τι δύο κοινότητε, θέλει πολύ να καταλάβει τι σημαίνει. Τι αρέσει. Ξέρετε καμιά, στην Αμερική, αν πάτε, έχει 200 εθνότητες. Μοιράζουν την κυριαρχία μεταξύ τους, επακλαβάει τίποτε, δεν είναι. Ιθαγένεια. Έχει εσωτερική, εξωτερική, απ' εδώ, απ' εκεί. Ποιο κράτος θα αντέξει κάτω από αυτές τις απαράδεκτες νομικές έννοιες οι οποίες καθορίζουν τη σύσταση ενός κράτους. Τι είναι ένα κράτος. Είναι ο λαός, το πολίτευμα και το σύνταγμα. Εάν αυτά μέσα από τούτα που γράφει, δαμέ, το κοινό ανακοινωθεί. Είναι διαλυτικά, είναι να μείνει κράτος. Και οι Τούρκοι, σε παρακαλώ, σε έναν κράτος σαν το δικό μας που είμαστε 1 εκατομμύριο ψυχές, να αντέξει κάτω από αυτά όλα τα διαιρετικά στοιχεία που χωρίζει. Κάνουμε συνιστόν κράτος. Καλά, οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν να φοβηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 27 κράτη, 28 κράτη. Δεν μπορούμε να συμβιώσουμε και να εφαρμόζουμε τους δημοκρατικούς αγώνες, τους δημοκρατικούς κανόνες. Ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Δηλαδή, τα σπίτια και τις περιουσίες μας που μας τις πιάσαν, κύριε Διπλάνη, τι θα γίνει. Αύριο με την λογική να φύγει η Πολύ Λεμεσό. Να φύγουμε όλοι. Και θα γίνουμε μια Παλαιστινιακή αρχή. Αυτή, κύριε Δημόπουλε, είναι η ληξιαρχική πράξη διάλυσης του Κυπριακού κράτους. Και αυτοί που τις στοχεύουν είναι οι Εγγλέζοι και οι Τούρκοι. Μα μιλούν τα έργα των άνθρωπων. Θέλω να μου εξηγήσει γιατί είπα στον πενταδάχτυλο εσά που φίλοι σα και επειδή στην Άγκυρα και ιδιαίτερα του, γιατί γράφει το σέρτη στο φιλελεύθερο. Τι ωραία να λυμμένε σε περιουσία που δεν σου ανήκει. Μα γράφουν το πα στον πενταδάχτυλο του. Πάνω και φωτίζουν το όλη νύχτα να το βλέπουμε εμεί. Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν κανένα σεβασμό προ τι απλέ αρχέ και αξίε τη δημοκρατία του διεθνού δικαίου. Το 18% να καβαλιζέψει πάνω στο 82%. Εγώ δεν θέλω να πάρω την περιουσία κανένα Τούρκου. Ούτε θέλω να τον αδικήσω. Εξάλλου, πάντοτε είχαν υπερπρονομία. Εδώ οι Ζηρίχοι δεν τους ικανοποίησε που είχαν τα υπερπρονομία και αποσχιστήκαν, διότι ο στόχος τους είναι εκείνο που σχεδιάσαν και το είπαν 100.000 φορές με τα πλέον επίσημα χείλη Τούρκοι. Υπάρχει έκθεση του Νιχάτε Ριμ τον Νιόβριν και τον Δεκέμβριν του 1956 που λέει θα ανακτήσουμε την Κύπρο και γράφει ο Ταβούτογλου μέσα στο βιβλίο του. Μα στην Κύπρο δεν είχε ούτε ο Τούρκο. Αν δεν είχε ούτε ένα μουσουλμάνο, εμείς έπρεπε να τον ανακαλύψουμε. Ωραία. Τούτα ούλα θα τα παραγνωρίσουμε και να μου λες θέλω λύση, γιατί με τίποτε βλάκας ή ανόητος. Εμένα που πιάνει το σπίτι μου και την περιουσία μου. Ξέρεις ποια είναι η πιο γλυκή πατρίς, κύριε Διπλάνε. Εκεί που γεννήθεις, που είδες το φως του ήλιου και πιάνε σε οτσίρους σου έπαιρνε στα κοντάζια, στην εκκλησία. Όχι να μου λέει θέλω λύση. Αγαπητέ Παναγιώτη. Αγαπητέ Παναγιώτη. Και να μου λέτε, διότι είναι μαθήματα πατριωτισμού. Σου λέω, κύριε Κουλία, να με διακόψεις τώρα, κάτσε κάτω. Να μην παραδίδεται. Πρέπει, να είσαι επιδεκτικός μαθήσεως. Μαθήματα και να μην μου λες εμένα, ξέρεις, υπάρχει χειρότερη. Ο οποίος και πολιτεία του καθενός είναι γνωστή. Ναι, άστα τούτα. Είναι γνωστή σε όλους. Η χειρότερη προσβολή που μπορεί να λέει ένας συμπατριώτης μας σε έναν άλλο, να του λέει σε θέλει λύση. Καλέ μας την ανόητη, γιατί δεν θέλουμε λύση. Είμαστε τίποτε ιδιότροποι, κύριοι. Επαναφρονήσαμε. Εγώ που πιάνω το σπίτι μου, την περιουσία μου, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα, να μου λέει ο κύριος δεν θέλω λύση. Γιατί δεν θέλω. Θέλω να πάω σπίτι μου, κύριε. Εσύ μπορεί να μου στερήσεις το δικαίωμα με εμένα ή οποιοδήποτε συμπατριώτη μας. Εγώ υποστηρίζω και το δικαίωμα του Δημόπουλου που δεν γεννήθηκε στο Καρπάσι να πάει να κατοικήσει αν θέλει. Έτσι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να τα διαιρέσουμε και να τα δώσουμε τους Τούρκους και να μας βαρούν παλαμάκια ποιοι. Θυμάσαι το Φερχόικε που ήθελε να έρθει να μας μιλήσει. Στο σχέδιο Ανά, ο Φερχόικε, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας εξηγήσει τι μπορεί να κάνουμε για χώρα μας. Που φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν υπάλληλος και μισθαρκός στους Τούρκους. Και εμείς να τα δεχόμαστε τούτα. Λυπούμε, αλλά θα δεχτούμε, κουμπάρε. Και δεν είμαστε ιδιότροποι κύριοι. Κόμμα ράμα. Παναγιώτη, αν διαβάσουμε το προσχέδιο. Κοιτάξτε κύριε Κουλία, είναι δικαίωμα σας και κρινόμαστε όλοι και από τις απόψεις μας. Άστες κρίσεις ρε, και κρίσεις ουσία να μου λέει. Και από για τους έπικους τι λέει, πέ μου για τους έπικους, πέ μου για τα στρατεύματα, πέ μου για τη δημοκρατία, όλα αυτά τα για τα ανθρώπινα μας δικαιώματα, για τα δικαιώματα να ψηφίζουν. Δεν θα μου πεις εσύ αν να σου πω, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τους έπικους κύριε Κουλία. Ξέρουμε πολύ καλά και ιστορία και ποιος έχει κάνει τι σε αυτόν τον τόπο για 40 ολόκληρα χρόνια που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Α, να αρχίσουμε εμείς λέμε και ας μας πει ο κύριος Κουλιάς, θέλει να πάρει τα άρματα.
Δικαίωμα του να πάρει τα άρματα, να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Εμείς λέμε. Μα ποια άρματα, να φύγετε άρματα ή να πάρουμε ένα άρματα. Και να λύσουμε το Κυπριακό, θα πρέπει να μπούμε άρματα. Σε ένα διάλογο. Ακολογική. Θεωρούν, πάρει τα άρματα. Κάποιοι θεωρούν άρα ότι χωρίς διάλογο, χωρίς διαβούλευση, μπορεί να λύσουν το Κυπριακό πρόβλημα. Ας πούν και σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες, οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους, σε όλους αυτούς οι οποίοι. Είσαι δεν υπέρ να γυρίσουν, απάντα μας. Είμαι υπέρ να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δεσμεύτηκα. Όλοι οι πρόσφυγες. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, αφού διασφαλίζεται και η ηθαγένεια και η οντότητα και μια κυριαρχία, να ξεκινήσουμε. Διαβάζει μου το πού το βρίσκει τούτο. Να σα το διαβάσω. Άτε, ρε, χαρίς. Η επίλυση θα βασίζεται σε δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου. Η Ενωμένη Κύπρος σαν μέλος των ΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέντα, θα έχει μία ενιαία νομική προσωπικότητα, μία κυριαρχία η οποία θα καθορίζεται η κυριαρχία που απολαμβάνει. Στο είναι στο προσχέδιο το οποίο διέρευσε. Μα πού το βρέσαι, που δυστυχώς, όχι, είναι στο φιλελεύθερο κύριε Κουλία. Μπορείτε να το πάρετε, να το διαβάσετε. Είναι προχθές. Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου που μα προχθές είναι άλλα που λέει. Εντάξει, τα σημερινά. Ωραία, είναι αυτό. Διαβάστε το κύριε Κουλία. Να είστε ενημερωμένοι. Χαίρομαι που είσαι υπευθύνη επιστροφή για του επίκου συμφωνιαφείου. Μα τώρα θα μας κάνετε μαθήματα πατριωτισμού. Είναι πατριωτισμό, ρε, τούτος. Είμαι στο σπίτι μου που κάθεται, ρε, κομπάρε. Κύπριο πολίτη, ο οποίος δεν θέλουν να φύγουν. Ερωτώσει, επειδή εν το λαλείς. Και μας μιλάτε και μας λέτε για τον πενταδάχτυλο, σαν να μόνο εσείς πονείτε σε αυτόν τον τόπο και πολεμήσατε. Σας παρακαλώ. Μα και θέμα είναι υγείας, αν πονείς ή εμπονείς. Δείξετε λίγη αξιοπρέπεια, γιατί σας παρακολουθεί και ο Κυπριακός λαός. Α, να μας παρακολουθεί. Αγαπητέ Παναγιώτη, ξέρετε, ο κύριος Κουλίας αρέσκεται και σας στα συθήματα και σε όλα. Εμείς λέμε το εξής. Ποιο είναι το συστήμα που σου λέω. Εμείς λέμε το εξής. Ότι κύριοι, υπάρχει μπροστά μας ένα κοινό πιθανό να ανακοινωθεί. Αναμένουμε να δούμε και την τουρκοκυπριακή πλευρά, την τουρκική πλευρά, κατά πόσο θα το αποδεχθεί ή όχι. Ακόμη δεν έχει αποδεχτεί αυτό το κοινό ανακοινωθεί. Να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Προσδοκούν να πάρουν κι άλλα. Εκεί θα μπούμε, εκεί θα μπούμε σε συζητήσεις. Και ξέρετε, θα έπρεπε να αντιληφθούμε το εξής. Ότι η πατρίδα μας, ακριβώς και λόγω των υδροχών ανθράκων και λόγω του πετρελαίου και λόγω κάποιων άλλων συνθηκών που υπάρχουν σήμερα στην Τουρκία, ευνοούμαστε από το διεθνή παράγοντα να κάνουμε εκείνες τις συμμαχίες και εκείνες τις ενέργειες, ούτως ώστε να πετύχουμε μια λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία λέω είναι ένας οδυνηρός συμβιβασμός, αλλά θα είναι μια λύση τουλάχιστον λειτουργική και βιώσιμη, αν εφόσον μπούμε στις διαπραγματεύσεις και συνομιλήσουμε. Θα έπρεπε τα παθήματα του παρελθόντος να μας γίνουν μαθήματα. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι για κάποιους αυτά τα παθήματα δεν έχουν γίνει μαθήματα και πιθανόν οδηγηθούμε εκ νέου σε δύσκολα μονοπάτια, τα οποία πολύ φοβάμαι ότι θα είναι και τα τελευταία μονοπάτια. Εμείς λέμε το εξής. Στην πολιτική, αγαπητέ Παναγιώτη, θα πρέπει να μπορείς με διορατικότητα και σύνεση και μετριοπάθεια να βλέπεις, να είσαι διορατικός και να μπορεί να προβλέψεις το μέλλον, να αντιληφθείς τι είναι εκείνο το οποίο γίνεται δίπλα σου. Ας ζούμε την Τουρκία, το δόγμα Νταβούτογλου, το οποίο έχει καταρρεύσει, το πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με τον Ερτογά και το στρατεύματα, με όλα αυτά, το γεγονός ότι σήμερα έχουμε την εμπλοκή των ΗΠΑ, μπορεί για τα δικά τους συμφέροντα, όχι μόνο για τα δικά μας, σίγουρα όχι. Αλλά ας εκμεταλλευτούμε κάποιες νέες συνθήκες που είναι στην πατρίδα μας για να χτίσουμε τέτοιες συμμαχίες, ούτως ώστε να πετύχουμε μια λύση δίκαια και βιώσιμη. 40 χρόνια είναι πάρα πολλά. Οι περιουσίες μας στα κατεχόμενα ξεπουλούνται η μία μετά την άλλη. Δεν λέμε να αποδεχθούμε την οποιαδήποτε λύση. Λέμε όμως ότι κάποια στιγμή, αφού δεν έχουμε και έχουμε αποφασίσει, εκτός και αν κάποιες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να μας πείσουν ότι η απόφαση για μη στρατιωτική επέμβαση και η μη λύση του Κυπριακού δεν θα είναι μέσα από διαπραγματεύσεις, ας βγουν ευθαρσώς να το πούν στον Κυπριακό λαό ότι ξέρετε, να πρέπει να εγκαταλείψουμε τις διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσουμε ένα πόλεμο, να προετοιμαστούμε για να κάνουμε ένα πόλεμο, να διώξουμε τους Τούρκους. Ναι. Αν αυτό επιδιώκουν. Αν κάποιο λάθο, αν να κάνουμε πόλεμο. Γιατί αν πει να κάνει πόλεμο, δεν θα σου πιστέψει κανένα, ρε. Αν αυτό επιδιώκουν. Α μα πούν. Αν ο μα πιστεύει η Ζαχαρία ή ποιο δεν μα πιστεύει. Ρε, αφήστε να τα κρίνει. Ροκανίζουν το ηθικό μα. Δεν μπορεί να λέω να κάνουμε πόλεμο. Επέν να κάνουμε πόλεμο. Εγώ επαναλαμβάνω, εάν μπει στον Ζαχαρία ότι αυτή είναι η λύση
και το σπίτι σου να πας, τι θα μας πει. Πες μου ποια προτείνεις. Δεν είναι καλός. Προτείνεις μου λύση να πάω σπίτι μου, κύριε Κύπρα. Εμείς λέμε το εξής. Προτείνεις μου να διασφαλίσω τα δικαιώματα μου και σου είπα όχι. Ανακοινωθέν πλέον ξεκαθαρίζει κάποιες ασάρτητες. Γιατί πήρες σας ένα χρόνο να ξεκινήσετε καλό. Μπορούσε να πάρει και δύο χρόνια. Μπορεί να πάρει, να πάρει και τρία χρόνια. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει σωστή προετοιμασία το γεγονός ότι έχουν συσταθεί ομάδες Κυπριακού που αποτελούνται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ότι αυτές οι ομάδες Κυπριακού, οι οποίες έχουν υποδειχθεί από όλα τα κόμματα, συμφωνούν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Εμείς κάνουμε τον Κυπριακό λαό σε σύνεση και μετριοπάθεια, σε ενότητα. Για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Και εμένα εδώ, γιατί θεωρώ ότι έχω καταχρηστεί και τον χρόνο του συναδέλφου του. Γιώργο, μου ένα λεπτό να πω κάτι. Και ας μην εκλειφθεί αυτός. Όχι, όπως να πω κάτι για τον κύριο Αναστασιάδη. Εγώ, για να είμαι ειλικρής, υπερασπίζομαι το ότι εμπάντα ο ίδιος άνθρωπος. Είπε τους εγώ να αλλάξω και υποστηρίξετε με και δεν θέλω σχέδιο να ανάλω. Επιστέψαν καμπόση. Ψήφισαν. Αλλά για να μην υπάρχει αφιβολία περί του έργου, για το έργο του ανδρός, τι έκαμε. Επήρε τον Μακάριο Δροσότην και ένα ιερατείο αναριστών στο Προεδρικό. Έθερε μου και διαπρίσιου, κύριε. Καλά. Περιμένει κανένα ότι είναι καμία διαφορετικά. Εμένα δεν μου γέλασε. Ούτε με έπεισε. Διότι ήμουν πεπισμένο. Και έχω μια ρίση που λέει ο λαό μα: ο κάτω τσανεγέρασε και άλλαξε το βαλίν του. Ούτε τα νόησα του άλλαξε ούτε την κεφαλή του. Δεν επίστεψα εγώ ότι ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίο δεν απέκρυψε καμιά φορά ούτε τι διαθέσει του ούτε τι προθέσει του. Είπε του εγώ να σα κανονίσω. Κανόνισε μαζί στην οικονομία, τώρα να μα κανονίσει με το εθνικό θέμα. Αν ομιγέννη του. Όλοι αυτοί που το στήριξαν δεν πάνε να του πούν κύριε Αναστασιάδη, άλλα μας υποσχέθηκες, άλλα κάνεις, σε παρακαλούμε πολύ να ανακρούσεις πριν, τότε αυτό που θα ξεκινήσει θα είναι η ληξιαρχική πράξη θανάτου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και θα ψάχνουμε το λάθος, αλλά θα είναι το τέλος των πάντ. Και θα γίνουμε όπως τους Παλαιστινίους, θα ψάχνουμε πατρίδα. Ο κύριος Κουλίας είναι γνωστός για την εμπάθεια που διακατέχεται από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Γιατί έχουμε άλλωστε, να μοιράσουμε τίποτα. Άλλωστε, είχε εκφραστεί χρόνια τώρα. Ό,τι ναι, και να κάνει ο πρόεδρος Αναστασιάδη, ο Ζαχαρίας ο Κουλίας θα θεωρεί ότι είναι λαθασμένο. Τελεία και παύλα. Το είχαμε πει άλλωστε για παράδειγμα. Προηγουμένως είδαμε. Τα αυτιά σου είναι καλά, φαντάζομαι. Ακούει. Εσύ σου είπα ότι ένα χρόνο ο Αναστασιάδη έλεγε, κύριε, εγώ δεν δέχομαι τη διαδικασία πλέον. Και θα. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη και μια γραμμή. Ένα χρόνο. Συγκεκριμένη πρόταση του κοινού ανακοινωθέντος και θέλεις να πιστέψεις ότι αυτά μου τα έδωσα. Κύριε. Και όταν σου έχω πει ότι αυτά δημοσιεύτηκαν Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, τελευταία ενημέρωση στο Φιλελεύθερο, δεν το δέχεσαι. Επειδή λες εσύ ότι είμαι έναν τύπο Αναστασιάδη. Εγώ σου λέω πριν. Ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα βρίσκεις πάντα κάτι να διαφωνείς. Μα είναι δικαίωμά σου. Ψυχολογικό είναι πρόβλημα. Δημοκρατία. Αλλά ψυχολογικό δεν είναι. Ψυχολογικά προβλήματα, είναι. Κύριε Πρόεδρε. Πιθανόν να έχουν κάποιοι άλλοι. Όχι, ένα εμείς δεν έχουμε. Εγώ σου είπα ένα χρόνο. Λέγαμε πάντα αυτά, λέμε και τώρα. Ένα χρόνο δούλευα δηλαδή. Θέλετε να ερμηνεύετε κατά το δοκούν κάποιε προτάσει, είναι δικαίωμά σα. Συνεχίστε την προσπάθεια σα αυτή, κρίνεστε από τον Κυπριακό λαό. Έκρινε με κατ' επανάληψη ο Κυπριακός λαός και είπε ότι είμαστε πολλά σπίτια και να είμαστε στο κοινοβούλιο. Και τον πρόεδρο Αναστασιάδη τον έχει κρίνει κατ' επανάληψη και το Δημοκρατικό Συναγερμό. Εντάξει. Και πολλά άλλα κόμματα. Μιλούν τα έργα σα. Μιλούν τα έργα ενό εκάστοτε. Το γεγονό ότι σήμερα, 10 μήνες μετά η διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ όσον αφορά την. Μια καμενική που υπάρχει. Καμενική, εντάξει. Πήρα σε όλα τα φανάρια και τα λεφτά. Συγγνώμη, μα ζούμε εδώ. Εγκαταλάβετε να που κάνετε δε. Ό,τι κάμε τα κοπέλια, ολοκληρώσετε το έργο. Είστε ο καλύτερος, κύριε. Α, είμαι ο καλύτερος. Ναι, είστε ο σωτήρας του αυτού. Είμαι απερπισμένος όπως τους άλλους συμπατριώτες μας. Είστε ο σωτήρας αυτού. Πού μας ικανονίσετε. Επήρετε μια Κύπρο η οποία το 2008 ποντάσεων ήταν ευημερούσα και ο καθένας μπορούσε να έχει το βιός και τη ζωή του στα χέρια του και να είναι ευτυχισμένος, ευχαριστημένος και φέρετε μαζί μου που μας φέρετε. Στήριξε τον κύριο Χριστόφια, κύριε Κουλία. Δουλειά δική σας. Για εκλογή του μάλλον. Αλήθειες, αλλά κοίταξε. Όταν ανέβηκε ο κύριος Χριστόφια, ποιοι είναι οι κύριοι μέτοχοι του της δουλειάς. Όταν ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, ο Αβέροφ και ο Ορφανής τους έλεγε ρε παιδιά, βάρτε τάξη και σειρά, δεν άκουγε κανένας. Ο κύριος Χριστόφιας με τον κύριο Καρογιάν προχωρούσαν ακάθεκτοι για να μας και είμαστε αλόβητοι. Ο δε κύριος Αναστασιάδης κάθεται στην κλούβα, λαλί σου να πάνε κάτω τούτη να γίνω πρόεδρος εγώ. Έγινε ένα λάπι της καμένης γης. Παρπατούμε και είμαστε μουζωμένοι από πάνω ως κάτω. Αυτά είναι τα έργα των ανδρών δηλαδή. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με το εθνικό θέμα. Καλά, εν τούτη ώρα τώρα να ξεκινήσουμε με τούτα ούλα που θέλετε να κάνετε, να δω και την κυριαρχία του Τούρκου του 18%.
Μα ποιον κράτο θα σταθεί με τον τρόπο, ρε. Διαβάζει μου το κοινό ένα κυριαρχία που λέει για κυριαρχία των Τούρκων, κύριε Κούλη. Συγγνώμη. Διαβάζει μου το, αφού. Μα είναι καλά τα ελληνικά, σου λέει ευθυμία, κάποιο δημοσιογράφο. Διαβάζει μου το κοινό. Θέλει να στο δώσω και στα αγγλικά και στα ελληνικά να το διαβάσει και να δώσει. Στα αγγλικά και τα ελληνικά. Που δίνεται. Μα έγραμμένο κάτω, τώρα θέλετε ερμηνεία, ναι. Τι θέλουμε ερμηνεία. Λε ότι δίνουμε στο 18% και σου λέω διάβασα και δεν έχει να διαβάσει. Τρει ηθαγένειε κατά λοιπόν εξουσία συναισθέων τα κράτη. Ξέρω τα πράγματα. Οι Τούρκοι ξέρουν καλά η δουλειά. Είναι εμεί που καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ για το δώρο που μου έδωσε, θα το κρατήσω. Όχι να το κρατήσω, να το μελετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Έχει και σημειώσει μέσα, ρε. Τα πιάσει. Να μην πει ότι. Γιατί όταν έρχεσαι. Έχει τον λόγο μου, θα το διαβάσω, να μα φράξει άλλη μέρα να το εξηγήσω. Και θα στείλω και στο φάξ αν θέλει. Να τα μελετήσει. Μα οι Τούρκοι λένε μα καθημερινά τι θέλει. Θύματα απλά και μόνο έτσι. Ωραία. Διάζουμε ένα δευτερόλεπτο μαρά, γιατί συγγνώμη, ρε Γιώργο. Ποια μου θέλω να πει εδώ, εφθαρσό που είσαι και βουλευτή τη Λεμεσού. Στη φορά να φύγουν οι επικοί. Υπάρχει πολύ, συμφωνώ, ναι, υπάρχει πολύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποίος δεν θέλει να φύγουν οι έμπειγοι. Συμφωνάς να επιστρέψουν οι πρόσφυγες. Διαρωτώ με. Μπορεί να μην διαρωτώ, συμφωνάς. Ναι, εγώ, ρε, κουμπάρε. Υπάρχει άνθρωπο που να μην φύγει. Ωραία, δύο, συμφωνούμε. Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, συμφωνά. Περίμενε, ρε, μια δουλειά. Συμφωνά ένα άνθρωπο να έχει μια ψήφο. Αν συμφωνούμε, είναι τη δημοκρατία. Εν τούτα που θέλουμε. Να διασφαλισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εμένα και το Αχμέτι τα ίδια. Και τη Μερέμη και τη Γιαννούλα το ίδιο. Αφού συμφωνούμε. Τα πολιτικά μαζί. Τόσο εύκολα, γιατί δεν λύθηκε. Γιατί θέλουν κυριαρχία χωριστή, κύριε. Διαβάζει μου την κυριαρχία, την χωριστή. Έλα να λέει το βιβλίο σου και. Έτσι κάνουν. Ποτέ, ναι, έτσι κάνουν. Ποτέ δεν μελετούν. Ναι. Απλά αρέσκονται σε κάποια. Αλλά χαίρομαι που συμφωνά. Αλλά τούτα να υποστηρίζει. Όχι να λέει. Χρειάζομαστε υπευθυνότητα, σοβαρότητα, εγκυρότητα. Καλά, είναι αυτονόητο ένα πρόεδρο πρέπει να τα κάνει τούτα. Ένα βουλευτή. Τι τα επικαλούμαστε και αρχίζουμε τι θεωρίε του επισκόπου. Την ουσία. Τι είναι το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι πέντε πράγματα. Εμπήγαν οι Τούρκοι, καταλάβαν τη γη μα και τώρα θέλουν να στη κοτσονιάσουμε και με τη κατάδεσή μα. Πρέπει να είστε ανόητοι να κάνουμε το πράγμα. Πάντως σας αποστείλω. Και λέει 40 χρόνια είναι πολλά. Άκου κύριε Δημόπουλε, επιχειρήματα. Γιατί είναι να κάνουμε πόλεμο. Γιατί αν πούμε να κάνουμε πόλεμο, θα μας πιστέψει κανένας. Αυτό για να πλήττει το ηθικό του λαού μας. 40 χρόνια είναι πολλά. Καλά η Ελλάδα που κάνουμε 400. Η Κύπρος ρε, ως το 60 ήταν σκλάβα. Καλά, τούτοι που αγωνιστήκαν να μας ελευθερώσουν τον Τιγί. Ο Παλικαρίδης ήταν ανόητος. Σα σήμερα σκοτώθηκε ο Πετράκης Γιάννουρος. Ήταν ο σημειοφόρος του γυμνασίου ο αμοχός του. Επέξαν το σημειοφόρο οι Εγγλέζοι. Διότι κράτησαν την ελληνική σημαία και αγωνίζουν για 90 πράγματα. Και την ελευθερία τη πατρίδα. Όλοι αυτοί που αγωνιστήκαν το 55-59 να μα δώσουν πατρίδα ελευθερία εμά ήταν ανόητοι. Και τώρα γίνεμε κάποιοι σοβαροί και ρεαλιστέ εμεί. Μα τι είπαμε, παραφρονήσαμε, τι λέει.